Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι μου. Αν είναι η πρώτη φορά που με βλέπετε, γεια! Είμαι η Εφη και σήμερα θα με γνωρίσετε λίγο καλύτερα αφού θα κάνω το Get to Know Me Tag. Έχω στο κινητό μου 20 ερωτήσεις που είναι από το Get to Know Me Tag και θα τις διαβάσω τώρα και θα σας απαντάω. Η πρώτη ερώτηση είναι ποιο είναι το όνομά μου. Αυτό φαίνεται και από το όνομα του καναλιού μου, με λένε Εφη. Γεια! Και η δεύτερη είναι πόσο χρονών είμαι. Τώρα, αν και δεν μου φαίνεται, θα μπω στα 20 σε ούτε ένα μήνα. Θα μπω στα 20, 14 Φεβρουαρίου. Παιδί του έρωτα. Ποιο είναι το ζώδιό μου? Είμαι υδροχός. Οροσκόπο δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με τα ζώδια. Αν και πιστεύω ότι ο υδροχός είναι το καλύτερο ζώδιο. Αλλά δεν ασχολούμαι γενικά με τα ζώδια. Και τι σπουδάζω? Σπουδάζω νηπιαγωγών. Θέλω να γίνω νηπιαγωγός. Ναι. Το ύψος μου είμαι 1,57. Είμαι λίγο κοντή. Πόσο τατού και piercing έχω? Piercing έχω τα κλασικά του φλόρου στα αυτιά, ένα από εδώ και δύο από εδώ. Και τατουάζ δεν έχω κάνει ακόμα, αλλά τώρα στα κοντά λογικά θα κάνω. Έχω βρει τα σχέδια, ειδικά θέλω να κάνω αρκετά τατουάζ. Έχω βρει τα σχέδια, απλά δεν τα έχω κάνει ακόμη. Δεν ξέρω γιατί δεν τα έχω κάνει ακόμη. Θέλω να γυρίσω vlog όταν θα κάνω το τατουάζ μου, γιατί μάλλον θα το κάνω στην Αθήνα και θα συνοδευτεί μαζί με το ταξίδι και θα είναι πάρα πολύ ωραίο να το δείξω. Οπότε να περιμένετε vlog στην Αθήνα. Ποιο είναι το αγαπημένο μου χρώμα? Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μοβ της λεβάντας. Αυτό το μοβ που γκριζομπλεζίζει λίγο. Είναι τέλειο. Βρήκα μία μπλούζα, ένα πουλοβεράκι από τα Μπέρσκα. Και είναι αυτό ακριβώς το χρώμα. Δεν είναι ούτε πιο μπλε, ούτε πιο μοβ, ούτε πιο γκρι. Είναι ακριβώς το χρώμα της λεβάντας. Και θέλω να πάω να το πάρω. Μπορεί να έχω το link να το δείτε. Ποια είναι η ιστορία πίσω από το όνομα του καναλιού μου? Λοιπόν, ήμουνα τρίτη λυκείου και πήγαινα με μία φίλη μου σχολείο και μία φορά, και γυρνούσαμε και μαζί. Και μία μέρα που γυρνούσαμε, όλη την ώρα μου τραγουδούσε το «Εγώ ζω στον κόσμο το δικό μου» και το έλεγε για μένα γιατί ζω στον κόσμο μου. Και έλεγε «Ζω στον κόσμο μου» και καθόμουν και το σκεφτόμουν το στο σπίτι και μου ήρθε το όνομα Effiland. Και το έβαλα έτσι στην αρχή στο Instagram. Πηγαίνετε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Και αφού το είχα βάλει στο Instagram και μετά σκέφτηκα να κάνω κανάλι στο YouTube, λέω τι όνομα να βάλω, τι όνομα να βάλω. Και λέω ας βάλω το Effiland, γιατί ταιριάζει απόλυτα. Επειδή θέλω αυτό το κανάλι να είναι ο κόσμος μου, να μπείτε στον κόσμο μου. Και το 11 θα με κοροϊδέψουν τώρα οι φίλοι μου. Στην αριθμολογία είναι πύλη. Και μ' άρεσε. Και το έβαλα. Γιατί μ' άρεσε. Ένα και ένα. 11 είναι πολύ ωραίος αριθμός στα 11. Αυτό. Τρία πράγματα που φοβάμαι. Σίγουρα φοβάμαι να πεθάνω. Δεν θέλω να πεθάνω. Και γι' αυτό όταν ήμουν μικρή είχα μανία με τους βρικόλικες, γιατί δεν πεθαίνουν. Και δεν θέλω να πεθάνω. Αν θα πέθαινα, θα ήθελα να πεθάνω νομίζω στον ύπνο μου. Όχι, δεν θα ήθελα. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πεθάνω. Αυτό. Δεύτερο πράγμα που φοβάμαι είναι ο πόλεμος. Δεν μ' αρέσει καθόλου και τώρα που γίνονται και πολλοί πόλεμοι και όλα αυτά και έχουμε θέματα με το ISIS, φοβάμαι. Το τρίτο πράγμα που φοβάμαι, δεν ξέρω αν μετράει, αλλά είναι ότι έχω ακροφοβία. Είναι κάτι σαν ψοφοβία, μόνο που δεν με πειράζει να είμαι ψηλά. Έχω θέμα να είμαι ψηλά και στην άκρη. Είναι ακριβώς, όχι απλά ψηλά, δηλαδή και από τον πρώτο όροφο δεν μπορώ να πλησιάσω στον μπαλκόνι, φοβάμαι. Σίγουρα θα έχω κι άλλους, αλλά τώρα δεν μου έρχονται. Είμαι πολύ φοβητιάρα γενικά. Ποια είναι η αγαπημένη μου ταινία? Δεν μπορώ να διαλέξω μία. Μου αρέσουν όλες οι ταινίες του Tim Burton. Τρελαίνομαι για τον Tim Burton, τον αγαπάω. Από τις αγαπημένες μου του Tim είναι η Νεκρή Νύφη. Τρελαίνομαι. Ποια είναι η αγαπημένη μου σειρά? Δεν μπορώ να διαλέξω μία πάλι. Δούξα, μην πειράζει αγάπη μου την καρέκλα. Έλα εδώ. Δίκη, έλα εδώ. Τι ομογιά. Ωι, Δίκη, αγάπησέ με. Δίκη, αγάπησε τη μαμά σου. Με σνομπάρει η γάτα μου. Μετά άλλη σειρά που μου αρέσει. Θυμάμαι. Θυμήθηκα. Το Once Upon a Time. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Once Upon a Time. Βέβαια δεν έχω δει τις τελευταίες σεζόν. Γιατί σταμάτησα να βλέπω για κάποιον λόγο σειρές. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά είναι τέλεια το ότι έχει μπλέξει όλα τα παραμύθια μαζί, τα έχει κάνει ένα χταρμά. Εμένα αυτό με κάνει να νιώθω τέλεια. Νιώθω ότι είναι ένας παράδεισος του Once Upon a Time και τρελαίνομαι και θα ξεκινήσω μετά το βίντεο. Πρέπει να διαβάσω μετά το βίντεο. Μετά την εξεταστική μου θα το συνεχίσω.
Το αγαπημένο μου τραγούδι. Δεν έχω πάλι αγαπημένο τραγούδι. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι το αγαπημένο μου. Μπορώ να πω όμως ότι το τραγούδι που το θυμάμαι να λέω αυτό είναι το τραγούδι μου από τότε που βγήκε, που με έκανε να νιώθω έτσι λίγο κάπως ωραία, πολύ ωραία για κάποιο παράξενο λόγο, είναι το Riptide. Τρελαίνομαι. Πόσες φορές θα πω τρελαίνομαι σε αυτό το βίντεο. Τρία πράγματα που με κάνουν χαρούμενη. Το φαγητό. Να περιτριγυρίζομαι από τους ανθρώπους που με αγαπάνε και τους αγαπάω. Ας πούμε τώρα που τελειώνει η εξεταστική, θα έρθει εδώ πέρα η Κατερίνα και θα κάτσουμε, θα κάνουμε μάσκες, θα δούμε σειρά, το American Horror Story που το έχουμε αφήσει. Θα χαλαρώσουμε, πολύ μου αρέσει. Και μετά θα πάω στο αγόρι μου που εκεί πέρα θα περάσω ποιοτικό χρόνο μαζί του. Και αυτό μου αρέσει. Και θα πάω εδώ και την οικογένειά μου. Και αυτό μου αρέσει. Και το τρίτο πράγμα που μου αρέσει είναι να διαβάζω ένα καλό βιβλίο. Που σπάνια γίνεται αυτό, γιατί είμαι πολύ δύσκολη στο να μου αρέσουν βιβλία. Τα διαβάζω, λέω ότι μου άρεσε, αλλά τελικά δεν μου άρεσε. Και έχω ένα θέμα. Θέλω να κάνω ένα βίντεο με τα βιβλία που μου αρέσουν, αλλά δεν ξέρω πότε θα το κάνω, αλλά θα το κάνω. Τώρα το σκέφτηκα και μου άρεσε. Τρία πράγματα που δεν μου αρέσουν. Δεν μου αρέσει το μαγνού η γάτα μου. Δεν μου αρέσει όταν λέω ότι θα κάνω κάτι και τελικά δεν το κάνω. Γιατί πιστεύω στον εαυτό μου και μετά απλά με απογοητεύω. Α, γιατί το κάνω αυτό. Η Κατερίνα. Και τώρα που μου έστειλε μήνυμα η Κατερίνα, θυμήθηκα το τελευταίο είναι όταν έχει αφάνταστο κόσμο στο γυμναστήριο και δεν μπορώ να κάνω τις ασκήσεις μου και τσατίζομαι και μετά πρέπει να περιμένω και εγώ κρυώνω και τσατίζομαι. Όταν πηγαίνω γυμναστήριο. Αν έχω αγόρι, ναι έχω αγόρι, το έχω ξαναναφέρει. Είμαστε μαζί σχεδόν 1,5 χρόνο. Το αγαπημένο μου ζώο. Η Κατερίνα. Όχι, δεν είναι το αγαπημένο μου ζώο η Κατερίνα. Η Κατερίνα μου έστειλε μήνυμα. Η Κατερίνα δεν είναι το αγαπημένο μου ζώο. Το αγαπημένο μου ζώο θα μπορούσα να πω ότι είναι ο μονόκερος. Αλλά πολλοί θα πείτε το ότι δεν υπάρχουν οι μονόκεροι. Οπότε, αν πάρουμε ως δεδομένο ότι υπάρχουν οι μονόκεροι, το αγαπημένο μου ζώο είναι ο μονόκερος. Και αν πάρουμε ως δεδομένο ότι δεν υπάρχουν οι μονόκεροι, τότε το αγαπημένο μου ζώο είναι οι τίγρες. Οι μονόκεροι και οι τίγρες. Τρεις συνήθειές μου. Έχω συνήθεια να κάνω αυτό με τα δάχτυλα, που είναι πολύ ενοχλητικό. Το κάνω όταν περιμένω κάτι ή όταν κάθομαι και δεν έχω να κάνω τίποτα, κάνω αυτό. Είναι σπαστικό. Το βλέπει ο άλλος και τσατίζεται. Η άλλη μου συνήθεια είναι να μιλάω στη γάτα μου. Και η τρίτη μου συνήθεια είναι να πίνω καφέ το βράδυ. Μου αρέσει να πίνω καφέ όλη την ημέρα. Και ειδικά το βράδυ. Μου αρέσει πολύ. Με χαλαρώνει. Αγαπημένο μου φαγητό. Μου αρέσουν οι μπάμιες. Οι μπάμιες με γιαούρτι και καγιέν. Δεν θα συμφωνήσει κανένας μαζί μου, αλλά είναι πολύ ωραίο φαγητό. Αγαπημένο μου συγκρότημα. Αγαπημένο μου συγκρότημα είναι η Panic at the Disco. Τρελαίνομαι για Panic at the Disco. Τρελαίνομαι για τον τραγουδιστή, τον Brandon, που στην ουσία είναι το μόνο μέλος πλέον έτσι όπως το έχουνε. Δεν ξέρω γιατί. Και είναι αυτός που είναι από την αρχή, όλοι οι άλλοι έχουν αλλάξει. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια τους, που είναι έτσι, κάθε άλμπουμ είναι και διαφορετικό. Και μου αρέσουν πολύ. Και η τελευταία ερώτηση είναι ποιο είναι το celebrity crush μου. Ο Brandon Urie. Είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος στον κόσμο. Αλήθεια λέω. Είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος στον κόσμο. Δεν είναι τέλειος, αλλά είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος στον κόσμο. Αυτό. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα thumbs up και κάντε subscribe στο κανάλι μου για καινούργια βίντεο 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλάκια πολλά! Γεια σας!